Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε στα 12 λεπτάκια μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερ 107,4. Ξεκινάει η εκπομπή All About Aris On Air, πρώτη για αυτή την εβδομάδα, με τον Νίκο Παπαδόπουλο πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Στον απόϊχο του φιλικού του ποδοσφαιρικού Άρη το περασμένο Σάββατο στην Ξάνθη, για το οποίο θα συζητήσουμε. Σε μια μέρα που σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας του μπασκετικού Άρη για την νέα σεζόν. Ένας μπασκετικός Άρης που μπήκε στο γήπεδο και πιάνει δουλειά, καθώς σε 40 περίπου ημέρες καλέται να δώσει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για την νέα σεζόν κόντρα στην Δυναμό Τυφλίδας για το Basketball Champions League για την προγραμματική φάση. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μέχρι και τις 7 με ένα, έτσι, μια παρένθεση κάπου στην διάρκεια της εκπομπής, για να ακούσουμε τις δηλώσεις από τη Μόσχα από πλευράς ΠΑΟΚ. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωσεων της κινητής τηλεφωνίας, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Είχαμε φυσικά μέσα Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα αργά το βράδυ του Σαββάτου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, την ενημέρωση από πλευράς Τόμα Παπαδόπουλου ότι πάβει κάθε συζήτηση όσον αφορά το μετοχικό πακέτο της ΠΑΕ και οποιαδήποτε μορφή χορηγίας προς τον ποδοσφαιρικό Άρη, και περίπου 48 ώρες μετά έρχεται αυτή η ανακοίνωση από τον Εραστέχνη Άρη, ο οποίος ανακοινώνει ότι ο κύριος Τόμα Παπαδόπουλος θα είναι μέγας χορηγός του συλλόγου, έχοντας έρθει σε συμφωνία με τον ομογενή επιχειρηματία, με τον οποίο μάλιστα υπάρχει μια φωτογραφία στα γραφεία του συλλόγου, παρουσία του Γιάννη Ψηφίδη, του Προέδρου του Εραστέχνη, του Παναγιώτη Αλεξανδρίδη, του Αντιπροέδρου του συλλόγου, και του κύριου Παναγιώτη Λεοντάρα. Ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει αρκετή συζήτηση από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δυστυχώς, δεν ακούγεται ρυθμή μουσική από πίσω. Γιατί? Δεν ακούω εγώ μάλλον μουσική από πίσω. Τι? Για δώσε λίγο αέρα. Πολύ καλύτερα τώρα, αλλά θα μου δυναμώσει το 4, Δημήτρη μου. Έτσι, εξαιρετικά. Δώσε το λίγο ακόμα, μην το φοβάσαι, μην το λυπάσαι. Τα αυτιά μου είναι σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, νομίζω το μόνο που μπορούμε να, τουλάχιστον εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι επειδή έχω διαβάσει αρκετά σχόλια, είναι η αλήθεια, μην φέρνουμε την καταστροφολογία και μην δίνουμε παραπάνω, έτσι, διάσταση σε ένα θέμα το οποίο είναι λίγο πολύ ξεκάθαρο, έτσι, το ότι για την ώρα δεν συνεχίζουν μαζί οι δύο πλευρές, έτσι, τουλάχιστον στο χωρικό κομμάτι, γιατί στο θέμα των μετοχών υπήρχε μεγάλη απόσταση και δικαιολογημένα από πλευρά Θόδωρ Καρυπίδη, γιατί η πρόταση που του είχε γίνει τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο δεν ήταν, για να τα λέμε όλα, καλή. Επειδή όμως διαβάζω πολλά επικριτικά σχόλια και πρέπει να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, σεβασμό, όχι επειδή είναι ο Τόμ Παπαδόπουλο, σε οποιοδήποτε άνθρωπο βάζει λεφτά στο σύλλογο. Εντάξει, έβαλε όποια λεφτά έβαλε πέρυσι, οφείλουμε να τον σεβαστούμε. Και όχι επειδή ανακοίνωσε ότι αποσύρει τον ενδιαφέρον του, να πέσουμε και να τον φαμώνουμε. Αυτό δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ο άνθρωπος θα συνεχίσει να στηρίζει τον Άρη μέσω του Εραστέχνη, που θα είναι μέγας χορηγός, και το ποδοσφαιρικό τμήμα προχωράει όπως ξεκίνησε αυτή τη σεζόν, με το Θόδωρο Καρυπίδη. Αυτή είναι η ιστορία. Για να το πούμε απλά και με λίγα λόγια, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε κάτι παραπάνω. Απλά επαναλαμβάνω, όχι επειδή είναι ο Τόμ Παπαδόπουλος, έτσι, και ούτε για να κάνουμε αβάντα στον Τόμ Παπαδόπουλο για να προλάβω και κάποιους. Ένα ευχαριστώ στον οποιοδήποτε άνθρωπο βάζει λεφτά στο σύλλογο. Αυτό. Και σεβασμός σε οποιονδήποτε άνθρωπο βάζει λεφτά στο σύλλογο. Και δεν είναι πολλοί που το έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, και ο άνθρωπος ήρθε και διαφήμισε μια εταιρεία που στην Ελλάδα δεν έχει και όφελος. Και επιχειρηματικό όφελος για τον ίδιο. Αυτό, και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι περισσότερο όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Το περασμένο Σάββατο βρεθήκαμε στην Ξάνθη φυσικά και στο φιλικό που έδωσε ο Άρης με την ομώνυμη ομάδα. Ένας Άρης που έδειξε ότι χρειάζεται ακόμα δουλειά, αρκετή δουλειά. Είναι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και νομίζω ότι φάνηκε και στην Ξάνθη. Η ομάδα δεν θα είναι έτοιμη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δεν θα είναι έτοιμη όπως την θέλει ο προπονητής της και οι άνθρωποι της. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθώς μιλάμε για ένα ρόστερ με 14 νέα πρόσωπα.
με μικροπροβλήματα στη διάρκεια των τελευταίων ημερών και με παίκτες που έχει λίγες μέρες που μπήκαν με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Γκάμα μπήκε σήμερα. Ο Γιουνές μετράει 2-3 προπονήσεις και 2-45 λεπτά. Ο Ντιγκίνη ήταν τραυματίας τις τελευταίες ημέρες και από σήμερα θα μπει κανονικά πάλι. Ένας Άρης που μεσοεπιθετικά ψάχνει ακόμα τα πατήματά του, ψάχνει χημεία, ψάχνει αυτή την περίφημη ομοιογένεια που έχουμε αναφέρει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα. Όπως έχουμε αναφέρει και έχουμε τονίσει ότι χρειάζεται χρόνος και υπομονή. Και φάνηκε και στην Ξάνθη, όπου νομίζω ότι θα τα πούμε και πιο μεταναλυτικά βέβαια. Το μόνο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε είναι ο Γιουνές και το γκολ ψυχολογίας το οποίο πέτυχε κόντρα στην πρώην του ομάδα. Ο Τινίσιος επιθετικός. Από εκεί και πέρα είδαμε πάνω κάτω πράγματα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι άσχετα με την εικόνα που μπορεί να παρουσιάζει η ομάδα και είναι φυσιολογικό να παρουσιάζει αυτή την εικόνα σε αυτό το χρονικό σημείο, κέρδισε ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι και έστω και έτσι μέσα από αυτά τα αποτελέσματα, έστω και σε φιλικό επίπεδο, χτίζει χαρακτήρα και χτίζει νοοτροπία. Γιατί αν το παιχνίδι του Σαββάτου ήταν για το πρωτάθλημα, λίγο θα ασχολιόμασταν νομίζω με το αν ο Άρης ήταν καλός επιθετικά ή αν ήταν καλός αμυντικά. Δεν θα δίναμε τόσο μεγάλη βάση. Το κάνουμε τώρα γιατί είναι περίοδος προετοιμασίας. Και όπως ο προπονητής εντοπίζει αδυναμίες, βλέπουμε και εμείς τις όποιες αδυναμίες που παρουσιάζει η ομάδα με το δικό μας κριτήριο και τις δικές μας γνώσεις πάνω στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτή είναι η χρησιμότητα των φιλικών άλλωστε. Να διαπιστώνει κυρίως ο προπονητής που υστερεί η ομάδα και που χρειάζεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση. Και νομίζω ότι και το φιλικό με την Ξάνθη, στο οποίο έγιναν αρκετοί πειραματισμοί, προσφέρθηκε κάτι τέτοιο στον Πάκο Ερέρα. Για δώσω λίγο μουσική, Δημήτρη. Είπαμε 2-3 πραγματάκια για το φιλικό του Σαββάτου με την Ξάνθη. Θα πάμε όμως να συμβουλευτούμε και μια πιο έμπειρη προπονητική ματιά ενός ανθρώπου που ήταν και αυτός στο γήπεδο το περασμένο Σάββατο και ο λόγος γίνεται για τον άμεσο συνεργάτη του Μίλαν Ράσταβα, τον προπονητή της Ξάνθης, τον Νίκο Νεντίδη. Coach, καλησπέρα Θεσσαλονίκη από το Λίμπερο. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη και σε εσάς. Και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων γιατί ξέρουμε ότι είστε καθοδόν για την προπόνηση και ευχαριστούμε που μας διαθέτετε στο λίγα λεπτά για να μιλήσουμε για ένα φιλικό. Νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς ανάμεσα σε μια δεμένη και έτοιμη, νομίζω σχεδόν, ομάδα, όπως είναι η δική σας η Ξάνθη, και απέναντι σε έναν Άρη που είναι μια πολύ νέα ομάδα, μια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα που ακόμα φαίνεται ότι φτιάχνεται. Έτσι. Ναι, θα συμφωνήσω με την τοποθέτηση αυτή. Η ομάδα η δική μας είναι μια ομάδα που αποτελείται από δοσταθές που ήταν και πέρυσι στο ρόστερ. Έχουν γίνει 2-3 προσθήκες και προσπαθούμε να γίνει όσο πιο ομαλή και γρήγορη ένταξη σε αυτήν. Σίγουρα είμαστε μια ομάδα που έχει τα περισσότερα της πατήματα, έχει το δικό της στυλ, αλλά αυτό ξεκινώντας από την ομάδα τη δική μας, ας πούμε, σε αυτό που μου πάτε, αυτό μπορεί να είναι και μια παγίδα, να θεωρείς δεδομένο ότι ξέρεις κάποια πράγματα, ότι έχεις κάποια πράγματα και οι ποδοσφαιριστές και εμείς οι προπονητές και να δημιουργηθούν δυσκολίες. Ναι. Οπότε δεν είναι τίποτα δεδομένο, οπότε δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Το χθες απλά σε οδηγεί για την επόμενη μέρα. Άρα και εμείς θέλουμε δουλειά για να είμαστε καλύτεροι. Και θα πω πάλι, δεν θα επαναπαυτούμε σε μια καλή περσινή χρονιά. Τώρα όσον αφορά για τον Άρη, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι μου άρεσε αρκετά. Στο πρώτο ημίχρονο ιδιαίτερα, μετά το 20, είχε μια καλή παρουσία μέσα στο παιχνίδι. Έδειξε ότι έχει ένα καινούριο στυλ με τον καινούριο προπονητή. Προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, έχει ποιότητα στο κέντρο. Αλλά παρόλα αυτά δεν έκανε και ένα παιχνίδι που να μας δυσκολέψει πάρα πολύ, να πεις ότι έκανε τις πολλές φάσεις. Mm-hmm. Πράγμα που το θεωρώ φυσιολογικό, γιατί όταν κάθε 2 μέρες, κάθε 3 μέρες υπάρχουν φιλικά παιχνίδια και χρησιμοποιούνται και κάποια παιδιά είτε για λίγο ή για περισσότερο χρόνο, δεν μπορείς να έχεις ακόμη το φορμάρισμα και την ετοιμότητα που θα έχεις στην πορεία του προαθλήματος. Και για τον Άρη νομίζω, coach, ότι έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι μέσα σε διάστημα μόλις 48 ώρων έδωσε 2 φιλικά παιχνίδια. Το μάτς της Πέντης με τη Λάρισα και με την Ξάνθη το Σάββατο. Ναι, αυτό ακριβώς λέω, ότι θα ήταν δύσκολο για τα παιδιά αυτά, ναι. Και ιδιαίτερα
που παίξανε σε ένα Χαριλάου που διψάει για ένα δυνατό και ποιοτικό Άρη και φαντάζομαι προσπαθήσαν να δώσουν το καλύτερο τους εαυτό στο παιχνίδι μέσα στο Χαριλάου, χωρίς αυτό να σημειώνω ότι δεν προσπαθήσαν να δώσουν το καλύτερο στο δικό μας παιχνίδι. Ναι. Αναφέρατε ότι ο Άρης δεν σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα στο κομμάτι της δημιουργίας κλασικών ευκαιριών στην περιοχή του Ζήφκοβιτς. Ναι. Άρα συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Ερέρα μετά το τέλος του φιλικού, ότι η ομάδα κυρίως μπροστά θέλει δουλειά. Αμυντικά θεωρεί ο κύριος Ερέρα ότι ο Άρης είναι σε πολύ καλό δρόμο. Με μια Ξάνθη όμως βέβαια παρόλα αυτά, να τη βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο να βγάζει φάσεις και καλές ευκαιρίες, ναι, για να σκοράρει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς έγινε. Τώρα δεν διάβασα τη δήλωση του, ναι, του κ. Ερέρα. Απλά συμφωνώ σε αυτό μαζί του, ότι ο Άρης ήταν δεμένος όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο, πάλι θα πω. Ναι. Ήταν καλά και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλά. Ναι. Απλά εμείς κυριαρχήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω πως δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις για να βάλουμε γκολ. Δεν κάναμε και εμείς τις κλασικές ευκαιρίες. Ναι. Βάλαμε την μπάλα αρκετές φορές στην περιοχή από τα πλάγια. Γίναν πάρα πολλές φάσεις. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό να προβληματίσει τον προπονητή της ομάδας του, της δικής σας, του Άρη, και να δουλέψει ο άνθρωπος πάνω σε αυτό. Και η δήλωση ήταν αυτή, ότι αμυντικά, ας πούμε, η ομάδα του θεωρεί ότι είναι καλή και θέλει δουλειά μπροστά. Σίγουρα όταν είσαι καινούριος προπονητής σε μια ομάδα βάζεις προτεραιότητές σου. Ίσως η άμυνα να είναι αυτή που τελικά δίνει τους στόχους, η αμυντική λειτουργία θα έλεγα της ομάδας καλύτερα, όχι η άμυνα, για να μην αδικούμε τους παίκτες που αγωνίζονται κουφά, γιατί και αυτοί κάνουν τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο πολύ μεγάλη δουλειά. Άρα εν μέρει θα συμφωνήσω μαζί του, αυτός ξέρει καλύτερα, έχει αρκετούς παίκτες, από ό,τι παρακολούθησε όλα τα φιλικά χρησιμοποίησε όλους σχεδόν τους παίκτες, δεν είναι αδική φαντάζομαι κανέναν, και θέλει τον χρόνο του. Θέλει τον χρόνο του, δεν ξέρω πόσο μπορούν να περιμένουν οι διψασμένοι φίλοι του Άρη που δικαίως έχουν μείνει μακριά από τη Super League αρκετά χρόνια και τους χρειαζόμαστε όλους, και εμείς το ποδόσφαιρο να δυνατό Άρη και ο προπονητής να είναι όσο δυνατόν πιο καλός και να είναι ανταποκριθεί στις προσδοκίες των φιλάθλων του Άρη. Επειδή είστε και πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο και ως παίκτης και ως προπονητής, εντάξει, γνωρίζετε κι εσείς νομίζω καλύτερα από εμάς ότι η λέξη υπομονή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σε μια ομάδα με υψηλές απαιτήσεις όπως ο Άρης δεν τη συναντάς πολύ συχνά. Αλλά απλά δεν ξέρω αν συμφωνείτε με το ότι βάσει του στοιχείου του και το δεδομένο ότι ο Άρης φέτος προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω και ένα απαιτητικό και υπάρχει μια απαιτητική φιλοσοφία τακτικά από τον Πάκο Ερέρα, γίνεται αντιληπτό και πρέπει να αντιληφθεί και ο κόσμος κυρίως ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη υπομονή φέτος μέχρι να αρχίσει να ρολάρει η ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Είναι μια λέξη δύσκολη για τα ελληνικά δεδομένα, η υπομονή όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, αλλά βλέπουμε και σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Αγγλία που είναι οι κορυφαίοι προπονητές και οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές όπως και στην Ισπανία δίνουν αυτή την πίστοση χρόνου. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε και εδώ στην Ελλάδα ότι την έχει ανάγκη ένας προπονητής. Και θα ήθελα να πω για τον κύριο Ρέρα ότι αυτό που είδαμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ομάδα που να παίζει ποδόσφαιρο, να ικανοποιήσει τον κόσμο του Άρη, να έρθουν και οι νίκες όταν θα έρθει η ώρα για το πρωτάθλημα. Γιατί από ό,τι θυμάμαι όλα τα χρόνια που είμαι στο ποδόσφαιρο κι εγώ, θυμάμαι ένα Άρη που είχε την πρωτοβουλία του παιχνιδιού, ένα Άρη που προσπαθούσε να φτιάξει το παιχνίδι, ένα Άρη που προσπαθούσε να επιβάλλει το παιχνίδι. Αυτό νομίζω προσπαθεί να φτιάξει αυτός ο άνθρωπος. Άρα για να ικανοποιηθούν όλοι, και ο κόσμος και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και όλοι όσοι ασχολούνται με τον Άρη, θα πρέπει να υπάρχει δυστυχώς αυτή η λέξη υπομονή. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο αυτό που είδα τουλάχιστον εγώ στο παιχνίδι μεταξύ μας. Υπάρχει κάποιος παίχτης του Άρη τον οποίο να έχετε ξεχωρίσει είτε από το φιλικό του Σαββάτου είτε έχοντας παρακολουθήσει και τα φιλικά της ομάδας το προηγούμενο διάστημα, κυρίως στην Ολλανδία? Εντάξει, δεν θα δέλασα αυτό σε κάποιον ιδιαίτερο παίχτη. Θεωρώ ότι στο κέντρο τα δύο καινούρια παιδιά που είναι ο Κολάσο, νομίζω μαζί με τον Ματίγια, δεν θυμάμαι ποιο, τον Μπάσα. Νομίζω ότι έχουν ποιότητα και οι τρεις και μπορούν να αποτελέσουν μονάδες χωρίς να αφήνουμε τον Ιτζόγλου, χωρίς να αφήνουμε τον Παυλίδη, χωρίς να αφήνουμε άλλα παιδιά τα οποία και αυτά έχουν την ιστορία τους και αυτά προσφέραν στον Άρη. Έτσι. Νομίζω πως ο προπονητής ξέρει καλά τι κάνει, δίνει χρόνους σε όλους από ό,τι έχω παρακολουθήσει και νομίζω ότι πάλι θα πούμε αυτή τη λέξη ότι θέλει υπομονή από όλους
και να έρθουν και τα αποτελέσματα. Πάντως σας είδαμε πολύ διαβασμένους. Δεν ξέρω αν το είχατε προγραμματίσει από πριν, αν βγήκε μέσα στο μάτς. Πολύ διαβασμένους πάνω στο παιχνίδι του Ματέο Γκαρσία. Γιατί τον κλείσατε αρκετά καλά, είναι η αλήθεια. Εντάξει, παρακολουθήσαμε τα παιχνίδια όλα, γιατί μας ενδιαφέρει πώς παίζουν όλες οι ομάδες. Και εμείς κάνουμε αυτή τη δουλειά εδώ, όπως φαντάζομαι σε κάθε ομάδα. Αλλά αυτό το παιδί, ας μην ξεχνάμε ότι έχει κάνει αρκετά παιχνίδια και έχει δικαίωμα κάπου να μην είναι και τόσο καλός. Και τα παιδιά τα δικά μας βέβαια ήταν πολύ καλή. Αυτό λέει, είναι μια περίοδος που μπορεί ένας ποδοσφαιριστής σε ένα παιχνίδι να το θεωρήσει πιο σημαντικό για τον εαυτό του. Παράδειγμα, παίζοντας και εγώ σαν ποδοσφαιριστής μπροστά στον κόσμο του Άρη, θα θεωρούσα ότι θα έπρεπε να παίξω πολύ καλά μπροστά στον κόσμο του Άρη. Και θα το έβαλα σαν δεύτερο εντός εισαγωγικών, ας πούμε, σε μια κάποια άλλη έδρα. Οπότε δεν είναι και εύκολο και για τα παιδιά τώρα στην περίοδο προετοιμασίας να είναι πάντα έτσι όπως πρέπει. Και όπως συνηθίζει να λέτε και εσείς οι προπονητές, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι αν ο παίχτης βγάζει κούραση στη διάρκεια της προετοιμασίας, αυτό σημαίνει ότι γίνεται σωστή δουλειά. Ναι, αυτό είναι ένας κανόνας, ανάλογα τι θέλεις. Αν θες μια φρέσκια ομάδα πολύ νωρίς, μπορεί να βρεις φρέσκιους παίχτες, αλλά στην πορεία ίσως αυτό θα αποτελέσει κάποιο πρόβλημα. Ίσως λέω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις το ποδόσφαιρο. Βέβαια, το σταθερό είναι αυτό, να προετοιμάσεις μια ομάδα, να τη χτίσεις, να την προετοιμάσεις και από άποψη τακτικής και άποψη φυσικής κατάστασης για όλη τη σεζόν. Άσχετα αν μπορεί να μην είσαι εσύ σε δύο μήνες, ήταν κάποιος άλλος προπονητής, αλλά νομίζω η υποχρέωση είναι αυτή. Αυτό όμως είναι επιλογές του κάθε προπονητή. Πάντως, νομίζω άσχετα με το γεγονός ότι χρειάζεται ακόμα δουλειά, έχει δημιουργήσει ένα ρόστερ το οποίο δικαιότατα μπορεί να έχει ψηλές βλέψεις για την, για την φετινή Super League. Ναι, βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Ένα σχόλιο έτσι και για το. Μας είπατε βέβαια κάποια πράγματα για πριν, για το πώς προσεγγίζει η Ξάνθη τη νέα σεζόν και πώς βλέπετε κι εσείς το νέο ελληνικό πρωτάθλημα το οποίο βρίσκεται πρώτων πυλών. Καθώς σε λιγότερο από δύο εβδομάδες έχουμε και την πρώτη σέντρα. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταλάβει και προσπαθούμε να περάσουμε και στα παιδιά το ότι δεν σημαίνει ότι η προηγούμενη καλή χρονιά εξασφαλίζει την πολύ καλή επόμενη. Αυτό είπα θα μπορούσε να είναι μια παγίδα. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ομοιογένεια που έχει η ομάδα και τον τρόπο παιχνιδιού που έχει, που το γνωρίζουν, και να δουλέψουν πάνω σε αυτό, προσπαθώντας να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, πάνω σε τακτικά θέματα, πάνω σε θέματα φυσικής κατάστασης, πάνω σε θέματα λειτουργίας της ομάδος. Αγωνιστικά λέω. Αυτό όταν είχες μια καλή χρονιά προηγούμενη, ξέρεις, κάποιες φορές λένε εντάξει, αφού ήμασταν καλά πέρυσι η ομάδα δεν αλλάξει πολύ, θα είναι το ίδιο και φέτος. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι πάντα. Στο ποδόσφαιρο θα πω ότι το χθες μπορεί να ήταν καλό, αλλά πρέπει να το αποδείξεις και σήμερα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι χθες έκανες κάτι καλό. Αυτό τελείως έφυγε. Πρέπει να το υπερασπιστείς την επόμενη μέρα. Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε εμείς. Και σε μια ομάδα που νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται η Super League, νομίζω ότι είναι η πιο πετυχημένη ομάδα εκτός των μεγάλων κέντρων, δηλαδή Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με σταθερή παρουσία και συμμαζεμένη ομάδα, τακτοποιημένη ομάδα, που φιλοδοξεί και φέτος να κάνει μια μεγάλη πορεία. Έτσι είναι. Ο κ. Πανόπουλος θα καταφέρει όλα τα χρόνια να δημιουργήσει ένα όνομα και μια ομάδα που τη σέβονται όλοι. Τη σεβόμαστε πρώτα εμείς που είμαστε μέσα σε αυτήν, γιατί μας παρέχει τα πάντα και ποτέ δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάντα προσπαθεί να το κάνει περήφανο εντός αγώνων με την παρουσία της στο χώρο και στον ελληνικό, και όταν καλείται να βγει στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι πάλι που θα πω, πως προσπαθούμε κάθε χρόνο να το βελτιώνουμε και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και πιο καλοί. Κούς, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή προπόνηση κιόλας. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Ευχαριστώ. Εκτός από τους αγώνες με τον Άρη, βέβαια, και θα κάνουμε καιρό να συναντηθούμε ξανά. Όχι, και σε όλα τα παιχνίδια να είναι ωραία. Είναι πολύ ωραίο. Θυμάμαι και σαν ποδοσφαιριστής, γιατί εμείς παίξαμε στα χρόνια τα καλά που ήταν τα γήπεδα γεμάτα με κόσμο. Και αυτό το εξασφαλίζει ο Άρης και είναι ένα πλοίο κίνητρο για τους παίχτες. Πιστέψτε με σε αυτό το πράγμα. Είναι κάτι παραπάνω αυτό. Όποιος παίζει τον Άρη, νομίζω ότι έχει ένα παραπάνω λόγο κάθε Κυριακή να είναι καλύτερος, να παίζει πολύ καλά, γιατί έχει κοντά ένα δυνατό παλμό, ένα δυνατό κόσμο και διψασμένο και ταλαιπωρημένο τα τελευταία χρόνια. Και φάνηκε και στο φιλικό του Σαββάτου που έδωσε άλλο χρώμα στην Κερκίδα, ο κόσμος του Άρη και παλμό. Ωραία, Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον άμεσο συνεργάτη του Μίλαν Ράσταβατς, τον Νίκο Νεντίδη. Ένα εκ των βοηθών του σερβιτεχνικού της Ξάνθης, με τον οποίο είπαμε κάποια πράγματα για το φιλικό
του περασμένου Σαββάτου, με τη βοήθεια και της δικής του προπονητικής ματιάς και γνώμης. Εγώ θα σταθώ σε αυτό το οποίο είπε στην υπομονή για την οποία έκανε λόγο και ο άμεσος συνεργάτης του κ. Ράσταβας όσον αφορά τον Άρη. Ένας Άρης που, όπως είπε, το ρόστερ του όπως έχει διαμορφωθεί δικαιούται να έχει ψηλές βλέψεις για την νέα σεζόν, απλά χρειάζεται υπομονή στην προσπάθειά του να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο κυριαρχίας με τον πρώτο ρόλο μέσα στο γήπεδο. Θέλει χρόνο αυτή η απαιτητική φιλοσοφία που θέλει να εφαρμόσει ο Πάκο Ερέρα στην ομάδα την φετινή σεζόν. Με Βασίλη Καβαδία πλέον στα ντεξ. Βασίλη μου, τι κάνεις? Wake up μπλούζα βλέπω, δυνατός. Λοιπόν, θα πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με την δεύτερη, με τη συνέχεια της εκπομπής και περισσότερη κουβέντα για το φιλικό του περασμένου Σαββάτου στην Ξάνθη κόντρα στην ομόνιμη ομάδα. Επιστρέψαμε λίγο 107,4 All About Aris On Air στα 43 λεπτά και μετά από τις 5. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέος της κινητής τηλεφωνίας. Ο φίλος 779 λέει, όπως τα είπε ο Ερέρα, είναι μεσοαμυντικά υπάρχει χημεία, ενώ μεσοεπιθετικά ειδικά στην ανάπτυξη χρειάζεται χημεία. Στην αρχή ο Άρης θέλει και τύχη για νίκες. Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα δεν δέχτηκε φάση από την Ξάνθη. Δεν απειλήθηκε. Βέβαια δεν απειλήθηκε ούτε αυτή πέρα κάποιων στατικών φάσεων, έτσι. Αλλά δεν απειλήθηκε από την Ξάνθη. Και απειλήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, όπου νομίζω ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι Σόουζα και Βελέθ ψάχνουν ακόμα να βρουν χημία γιατί δεν έχουν παίξει και πάρα πολλές φορές μαζί. Ο Σόουζα, παρένθεση, νομίζω ότι έκανε και μια καλή εμφάνιση στην Ξάνθη, την οποία χρειαζόταν για την ψυχολογία του. Σύν ότι στο δεύτερο ημίχρονο άρχισε να βγαίνει και η κούραση των παιχτών. Γιατί 48 ώρες νωρίτερα παίζανε φιλικό με τη Λάρισα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και το οποίο έγινε σε έναν αγωνιστικό χώρο όπως είναι αυτός του Κλειάνης Βικελίδης αυτή τη στιγμή, που τους δυσκόλεψε αρκετά. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Για μια Ξάνθη που θα μπορούσε να σκοράρει, δεν τα κατάφερε. Ευτυχώς για τον Άρη, αν και φιλικό. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Ερέρα και λέει και ο φίλος του 779 και έχει δίκιο, ότι ο Άρης μεσοαμυντικά είναι σε πολύ καλό δρόμο, θα έλεγα. Γιατί βλέπουμε συνήθως κιόλας και μια τετράδα ειδικά πίσω που γνωρίζονται περισσότεροι από πέρυσι. Πλην δηλαδή του Βελέθ. Οι υπόλοιποι γνωρίζουν ένα στον άλλο. Και ο Κωνσταντίνης που μπαίνει σιγά σιγά. Ο Μενέντες και αυτός φαίνεται να ψάχνεται. Στην Ξάνθη δεν νομίζω ότι πραγματοποιήσε τόσο καλή εμφάνιση. Έκανε αρκετά επιπόλαια φάουλ, θα έλεγα, κυρίως ο Ισπανός, που είχε μια-δυο καλές σέντρες μέσα στην περιοχή, αλλά φαίνεται ότι ακόμα αμυντικά θέλει δουλειά ο συγκεκριμένος. Το θέμα είναι για τον Άρη, μεσοεπιθετικά και κυρίως να αρχίσει επιθετικά να παίρνει βοήθειες από τον άξονα. Με τους Κολάσο και Μπάσα, ας πούμε, που ήταν τα οχτάρια χθες, προχθές, με συγχωρείτε, γιατί ο Ντζόγλου ξεκίνησε ως κόφτης. Μπροστά από τα δύο στόπερ, τον Ματίγια που έχουμε δει άλλες φορές να παίζει με τον Κολάσο. Για μένα η ουσία για τον Άρη για να αρχίσει να αποδίδει επιθετικά είναι αυτή τη στιγμή να αρχίσει να αποκτάει χημεία στον άξονα και να αρχίσει να παίρνει πράγματα από τον άξονα, γιατί στο φιλικό με την Ξάνθη η ομάδα ό,τι πήγε να κάνει επιθετικά το έκανε κυρίως από τις πτέρυγες, ψάχνοντας πολλές φορές τον Ματέο Γκαρσία. Προσπαθούσαν οι υπόλοιποι να το βγάλουν στην πλάτη της άμυνας της Ξάνθης και με ό,τι έκανε ο Τζανακάκης από τα δεξιά που δεν ανέβηκε πάρα πολύ και αυτός κουβαλάει κούραση, ήταν ο κορυφαίος του Άρη νομίζω κόντρα στη Λάρισα, αλλά με την Ξάνθη φάνηκε ότι θέλει ανάσες, δεν ανέβηκε τόσες πολλές φορές γιατί είχε απέναντί του έναν επιθετικό μπακ όπως είναι ο Σιλά. Και μην ξεχνάμε ότι ο Παυλίδης που έπαιξε στα άκρα σύγκλινε πολλές φορές προς τα μέσα, γιατί εκεί πέρα μπορούσε να είναι και πιο αποτελεσματικός. Γιατί δεν είναι παίχτης γραμμής, δεν είναι καν εξτρέμ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Κατά ανάγκη το χρησιμοποίησε εκεί πέρα ο Ερέρα, αφού δεν είχε ούτε το γκινί. Ο Γκάμα δεν είχε κάνει ούτε μια προπόνηση, δεν γινόταν να μπει να παίξει. Δεν το βοηθάει και τον Ερέρα το ότι ακόμα δεν μπορεί να κατεβάσει ένα αρθολογικό σχήμα μεσοπιθετικά. Γιατί του λείπει και ο Ντιγκινί τις τελευταίες ημέρες.
Ο Μιλούνοβιτς δεν είναι και σε τόσο καλή κατάσταση. Παλεύει ναι μεν, αλλά ακόμα ψάχνεται πολύ ο Σέρβος. Γενικότερα βασικά ψάχνει ο Μιλούνοβιτς. Ο Γιουνές παλεύει για να φτάσει τους υπόλοιπους, όπως θα κάνει και ο Γκάμα από εδώ και πέρα. Είναι και το μειονέκτημα που έχουν, αν θέλετε, και αν μου επιτρέπετε να το χαρακτηρίσω έτσι, οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, γιατί σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, η προετοιμασία στην ουσία τώρα ξεκινάει για αυτούς. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της ομάδας έχουν περίπου 40 μέρες γεμάτες επιτοπλίστων με διπλές προπονήσεις και 4 φιλικά. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Πρέπει να επιδοθούν οι δύο ποδοσφαιριστές σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβουν τους υπόλοιπους και να είναι όσο δυνατόν πιο γρήγορα έτοιμοι στο βαθμό που πρέπει για να τεθούν στην διάθεση του Πάκο Ερέρα. Πιο γρήγορα νομίζω θα γίνει αυτό με τον Γιουνές, ο οποίος έχει μπει από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Γκάμα θα χρειαστεί λίγο χρόνο παραπάνω. Είναι θέμα αριθμού καθαρά και για τους δύο, γιατί είναι σε καλή κατάσταση αμφότεροι. Είναι θέμα να αποκτήσουν ρυθμό, κυρίως μέσα από τις προπονήσεις, αλλά και μέσα από τη διαδικασία των φιλικών. Τον Γκάμα θα το δούμε για πρώτη φορά το Σάββατο κόντρα στον Μπαζιάννα. Τον Γιουνές τον είδαμε 2-45 λεπτά και νομίζω ότι τον Ντινίσιο, ειδικά τον γκολ το οποίο πέτυχε κόντρα στην Ξάν, θα τον βοηθήσει κυρίως στον ψυχολογικό τομέα. Συν ότι ο Γιουνές και με τις κινήσεις του στα 45 λεπτά που αγωνίστηκε και με τις καλές τοποθετήσεις που προσπαθούσε να πάρει στην περιοχή, αν ήταν νομίζω σε μια φάση θυμάμαι από μια σέντρα του Μενέντες, αν ήταν ένα κλικ πιο γρήγορα κοντά στην μπάλα, θα σκόραρε κιόλας. Φαίνεται ότι έχει καλές κινήσεις ο Τινίσιος και φάνηκε και η εκτελεστική του δυνότητα με τον γκολ το οποίο πέτυχε. Του στρώθηκε σε ένα σημείο που μπορεί να μας φαίνεται εμάς απ' έξω το γήπεδο ότι είναι κοντά απέναντι από την αιστεία να το βάλει. Να θυμίσω εγώ όμως, πια να πρωτοθυμηθώ, ανάλογες φάσεις ας πούμε που είτε στον Άρη είτε σε άλλες ομάδες έχουν χαθεί γκολ. Έτσι. Ο Γιουνές έχει αυτές τις φάσεις μέσα στην περιοχή και το έδειξε και με τον γκολ το οποίο πέτυχε στην Ξάνθη. Ο φίλος του 79 με νέο μήνυμα λέει ότι αν βάλεις ότι παίξαμε μετά από 48 ώρες μετά από μάτς με κατάλληλο τερέν, ενώ η Ξάνθη έχει ίδιο ρόστερ και έκανε λίγες αλλαγές, πάμε καλά, υπομονή, τύχη και στήριξη. Εγώ κρατάω και τις τρεις λέξεις που αναφέρεις, κυρίως την πρώτη, την υπομονή. Γιατί ο Άρης χρειάζεται υπομονή για να αρχίσει να αποδίδει αυτό το οποίο μπορεί να αποδώσει. Γιατί το ρόστερ της ομάδας είναι πολύ ποιοτικό. Από τα πιο ποιοτικά ρόστερ του φετινού πρωταθλήματος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι ότι έχεις τα κατάλληλα υλικά για να φτιάξεις κάτι πολύ καλό τη φετινή σεζόν. Απλά πρέπει να βρεις και τον τρόπο για να συνδυάσεις αυτά τα υλικά σωστά. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο Ερέρα σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας που βρίσκεται η ομάδα. Ναι, μεν δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ακόμα πειραματίζεται όμως ο Ισπανός. Αυτός ξέρει καλύτερα. Απλά εγώ θεωρώ ότι με δεδομένο ότι ο Άρης δεν θα είναι έτοιμος στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και στα πρώτα παιχνίδια, θα πρέπει να βάλει τη σκοπιμότητα σε έναν μεγάλο βαθμό μέσα στο παιχνίδι του. Εγώ δηλαδή δεν θα έχω πρόβλημα να μην παίζει ο Άρης ή να μην προσπαθεί να παίξει αυτό το οποίο μπορεί και να πάει περισσότερο τα πρώτα παιχνίδια στη σκοπιμότητα για να πάρει τους βαθμούς που χρειάζεται και να δουλεύει τις αδυναμίες του στις προπονήσεις. Και τα παιχνίδια θα βοηθήσουν. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο ο Άρης θα μπορέσει να απεξέλθει αν μπει καθαρά με την οτροπία να παίξω ποδόσφαιρο και να παίξω αυτό που θέλω. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον στην αρχή, επειδή η ομάδα θα θέλει δουλειά ακόμα, ίσως θα πρέπει να βάλει ο Ερέρα λίγο και τη σκοπιμότητα μέσα στην εξίσωση των πρώτων αγωνιστικών. Γιατί μπορεί να λέμε ότι το πρόγραμμα της ομάδας θεωρητικά και στα χαρτιά είναι βατό και τη συμφέρει, αλλά αυτό καλύτερα να το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο. Στα λόγια όλα εύκολα είναι. Στην πράξη είναι το θέμα τι θα κάνει και να αποδείξει ότι μπορεί να πάρει έστω και ανέτοιμη τις νίκες που θέλει στις πρώτες αγωνιστικές. Ναι, μεν κόντρα σε ομάδες που δεν αποτελούν φόβητρο για την ποιότητα που διαθέτει το ρόστερ του Άρη αυτή τη στιγμή,
αλλά θέλει προσοχή και ένα συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης. Όπως ρόλο επίσης θα παίξει και η τύχη που λέει ο φίλος 79 και έχει δίκιο. Στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό πάντα χρειάζεται η τύχη. Εννοείται. Συν την υπομονή που πρέπει να δείξουμε όλοι μας. Πρώτα ο Ερέρα και στη συνέχεια ο κόσμος και όλοι όσοι βρίσκονται γύρω από την ομάδα. Από σήμερα προπονητής του Άρη θα μπορεί να δουλέψει και σίγουρα με πιο λιμένα τα χέρια του, γιατί υπάρχει και ο Ντιγκινή που είναι εντάξει περισσότερο προφυλάχθηκε στο μάτς με την Ξάνθη. Πλέον έχει στη διάθεσή του και τον Μπρούνο Γκάμα. Στο μεσοεπιθετικό κομμάτι λύνονται τα χέρια του Ερέρα που θα μπορέσει να δουλέψει σαφώς καλύτερα από αυτήν την εβδομάδα. Με διπλή προπόνηση σήμερα πρωί και απόγευμα, με διπλή προπόνηση και αύριο για την ομάδα που επιστρέφει μετά το ρεπό που είχε χθες με φουλ ρυθμούς, και την Τετάρτη ρεπό, αν δεν αλλάξει κάτι από τον Ερέρα, για να επιστρέψουν την Πέμπτη ποδοσφαιριστές και να μπουν στην τελική ευθεία για το φιλικό του ερχόμενου Σαββάτου με τον Πας Γιάννενα, για το οποίο ακόμα δεν έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί. Υπάρχει πάντα στο κάδρο η περίπτωση του Καφτατζογλίου, που είναι πολύ πιθανό το παιχνίδι να γίνει εκεί πέρα, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι οριστικό όσον αφορά την έδρα του αγώνα. Ως δεδομένο έχουμε ότι κατά 99,9% το παιχνίδι θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Στο Καφτατζόγλιο ή όχι, είναι κάτι το οποίο θα φανεί μέσα σε επόμενες ημέρες. Στα 10 λεπτάκια μετά από τις 6, δεύτερη ώρα, All About Aris on Air, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, FM κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Όταν τελειώσουμε με την παρένθεση του ΠΑΟΚ που θα έχουμε σε κανένα τετράλεπτο περίπου, ενδεχομένως να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να σας ακούσουμε. Θα ακούσω αυτούς που βρέθηκαν κυρίως στην Ξάνθη και όχι μόνο βέβαια. Λοιπόν, είπαμε κάποια πραγματάκια για τον ποδοσφαιρικό Άρη, είπαμε για το φιλικό με την Ξάνθη, τονίσαμε ξανά και δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός, απλά το λέω γιατί όπως καταλαβαίνετε και εσείς πολύ καλά, ειδικά οι μεγαλύτεροι, παρακολουθείτε ποδόσφαιρο χρόνια και βλέπετε τα πράγματα ως μια πιο καθαρή ματιά σε σχέση με άλλους. Η υπομονή στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Θα πρέπει όμως να αντιληφθούμε ότι στον Άρη φέτος, σε μια νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή, με μια νέα φιλοσοφία, θα πρέπει να περιμένουμε. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρης για να ταιριάξει όλα αυτά τα νέα πρόσωπα, τα οποία βλέπετε ότι έρχονται ακόμα, μόλις την Παρασκευή ήρθε ο Γκάμα, θέλει χρόνο. Και με δεδομένο ότι καμιά ομάδα, και αυτό είναι νόμος, δεν είναι ποτέ 100% έτοιμη στην πρεμιέρα ενός πρωταθλήματος, δεν μπορεί να είναι ο Άρης, ο οποίος δεν έχει ούτε ένα κορμό από πέρυσι, έχει κρατήσει κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά ξεκινάει τη σεζόν μια πολύ διαφορετική φιλοσοφία, αγωνιστική, και βασιζόμενος σε έναν κορμό πολλών νέων ποδοσφαιριστών που πρέπει να δέσουν μεταξύ τους, και αυτό χρειάζεται και απαιτεί χρόνο και όχι μόνο το διάστημα που η ομάδα πραγματοποιεί την προετοιμασία της, αλλά σίγουρα και ένα πρώτο διάστημα από το νέο πρωτάθλημα που ξεκινάει σε λιγότερο από 2 εβδομάδες. Όπως διαβάζετε στο All About Aris, από νωρίς το μεσημέρι στην ΠΑΕ υπάρχουν έντονες σκέψεις για να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που ναι μεν είναι ποδοσφαιρικού περιεχομένου, αλλά αφορά τις ακαδημίες της ομάδας, και ο Άρης φαίνεται ότι σκέφτεται και εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να δημιουργήσει δικές του ακαδημίες ξεχωριστές από αυτές του ερασιτέχνη, από τα Μπαμπίνη μέχρι την K19, διατηρώντας δηλαδή τα τμήματα υποδομής ως έχουν αυτή τη στιγμή υπό την ευθύνη του κύριου Μελισσά, δημιουργώντας όμως τα πιο κάτω τμήματα, K15, K14, K12, K10 μέχρι και τα Μπαμπίνη, διαχωρίζοντας τη θέση του με τον ερασιτέχνη και τις ακαδημίες που είναι υπό την ευθύνη και υπό την λειτουργία του κύριου Καραμαλή. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει έντονα τις επόμενες ημέρες. Για την ώρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, νομίζω, είναι να μετρήσουμε αντιδράσεις όσον αφορά το
τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, αυτός που πρέπει να βγει κερδισμένος στο τέλος είναι ο Άρης. Αυτό μόνο. Στο μπασκετικό Άρη δεν έχουν μπει ήδη μέσα στο γήπεδο. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν για τους κιτρινόμαυρους μετά από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και ρεογραφικές που έγιναν τις τελευταίες ημέρες και από τις οποίες πέρασαν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές, πλην του ή οι ποδοσφαιριστές, άντε πάλι, η εμπλοκή του ποδοσφαιρικού, λοιπόν, σχεδόν όλοι οι παίχτες του μπασκετικού Άρη, πλην του Μαγκή, ο οποίος φτάνει απόψε στις 8.30 στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνει αυτόν τον κύκλο των αφίξεων που ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη με τις μαζεμένες αφίξεις των Αμερικανών. Σήμερα συγκεκριμένα ο Βαγγέλης Αγγέλου θα έχει στη διάθεσή του τους Λευτέρη Μποχωρή, Δημήτρη Βεργίνη, Διαμαντής Λαυτσάκη, Δημήτρη Φλιώνη, Βασίλη Χριστίδη, Γιώργο Αγγέλου, Γκάρι Μπέλ, Μπορίς Νταλό, Λάκι Τζόουνς, Μάικλ Κάιζερ, Ραμόν Χάρις, Στράτο Βουλγαρόπουλο, Βαλάντι Κουρτίδη και Κώστα Βλάσιο. Είναι οι παίχτες που θα δώσουν το παρόν στην πρώτη προπόνηση του Άρη για την νέα σεζόν. Και φυσικά, όπως και στον ποδοσφαιρικό Άρη, έτσι και στον μπασκετικό, με πάρα πολλά νέα πρόσωπα, το στοίχημα είναι η ομοιογένεια και η χημεία και να δημιουργηθεί ένα καλό και ανταγωνιστικό σύνολο μέσα στις επόμενες 40 μέρες για αρχή από τον Βαγγέλη Αγγέλου πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας με τα παιχνίδια που καλείται να δώσει για τα προκριματικά του Basketball Champions League κόντρα στην Δυναμό Τυφλίδας. Κράζει για Βασίλη Καβάδια που είσαι πίσω την κονσόλα με τη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι εκπομπής All About Aris On Air στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ τα μηνύματα στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ανοίγω για λίγο τις γραμμές για κανένα δεκάλεπτο, αν έχετε διάθεση να κάνουμε κουβεντούλα και για το φιλικό με την Ξάνθη και γενικότερα για το ποδοσφαιρικό τμήμα και το μπασκετικό τμήμα και όχι μόνο. 2-31-0-2-87 και 3-8. Όσον αφορά την έδρα του φιλικού με τον Μπαζιάννενα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το επόμενο Σάββατο, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Οι άνθρωποι του Καφταζογλίου είναι ενήμεροι. Έχουν πάρει στα χέρια στο αίτημα του Άρη για να παραχωρηθεί το γήπεδο. Δεν είναι όμως σίγουρο ότι το παιχνίδι θα γίνει εκεί, καθώς όπως λένε οι ίδιοι άνθρωποι του Καφταζογλίου, θα πρέπει να ελεγχθεί αύριο αγωνιστικός χώρος από τους τεχνικούς του γήπεδου, επειδή γίνονται και κάποιες έτσι εργασίες συντήρησης του Χλωτάπητα για το κατά πόσο μπορεί να διεξαχθεί το παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο. Άρα δεν υπάρχει σαν επιλογή, είναι πιθανό αλλά δεν είναι σίγουρο. Θα γίνει αύριο θα εξετάσουν οι άνθρωποι του Καφτατζόγλιου αύριο το Χλωτάπητα σε τι κατάσταση είναι και αναλόγως και συνεννόηση με τους ανθρώπους του Άρη θα πάρθει τελική απόφαση για το αν τελικά θα γίνει το φιλικό δηλαδή στο Καφτατζόγλιο ή όχι. Αλλιώς θα πρέπει ο Άρης να οδηγηθεί σε κάποια άλλη λύση. Τώρα αν αυτή θα είναι το γήπεδο της Ευκαρπίας ή κάποιο άλλο γήπεδο θα φανεί μέσα στις επόμενες μέρες. Πάντως σε κάθε περίπτωση η απόφαση θα πρέπει να πάρθει μέχρι και την Πέμπτη. Τότε δηλαδή που θα ξεκαθαρίσει λογικά και το αν θα γίνει το μάτς στο Καφτατζόγλιο. Αυτά όσον αφορά την έδρα του φιλικού του Σαββάτου. Υπάρχει βέβαια και το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό Βόλου στο Πανθεσσαλικό. Σε ένα παιχνίδι που νομίζω ότι η Ρέρα θα χρησιμοποιήσει περισσότερο τους νεαρούς και παίχτες που δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής, κυρίως στα τελευταία φιλικά. Γιατί βλέπουμε ότι κάποιοι μένουν εκτός του rotation, του Ισπανού τεχνικού, δηλαδή ο Μπακαλιάνης, ο Σταμπουλίδης, ο Μπακούτσης δεν έπαιξε για παράδειγμα στην Ξάνθη, και ο Διαμαντόπουλος που δεν έπαιξε τόσο πολύ στα πηγάδια, ο Μιλούνοβιτς ενδεχομένως, είναι και μια ευκαιρία πάλι για τον Γκάμα να πάρει κάποια λεπτά,
θα εξαρτηθεί και από το πόσο θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Πας Γιάννενα. Νομίζω ότι δύσκολα να ξεπεράσει το 45 λεπτό, γιατί κάτι, αυτό που έγινε με τον Γιουνές με τα 2-45 λεπτά που ήταν βάση προγραμματισμού, νομίζω κάτι ανάλογο θα γίνει και με τον Πορτογάλο Εκστρέμ στην προσπάθεια που κάνουν και οι άνθρωποι του Άρη και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής για να αρχίζει να αποκτάει σιγά σιγά ρυθμό και να μπαίνει στο mood, να το πούμε έτσι, της νέας του ομάδας. Θα περιμένουμε πάντως με ενδιαφέρον και τα βλέμματα φυσιολογικά θα είναι στραμμένα πάνω του στο φιλικό με τον Πας Γιάννενα, για να δούμε έτσι, πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση από τον Πορτογάλο, που μέχρι στιγμής αποτελεί όχι μόνο την πιο ηχηρή κίνηση του Άρη σε αυτή την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο και μια οικονομική υπέρβαση για τον Θόδωρο Καρυπίδη, αποτελεί και μια από τις πιο ηχηρές κινήσεις που έχουν γίνει το φετινό καλοκαίρι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εν τω μεταξύ βγήκαν σήμερα και τα ζευγάρια της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Σήμερα το μεσημέρι συγκεκριμένα έγινε κλήρωση στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σε ένα θεσμό στον οποίο συμμετέχουν για πρώτη φορά και οι κυπελούχοι των ΕΠΣ, των τοπικών ενώσεων. Και έχουμε 4 ζώνες, αν βλέπω καλά, βεβαίως. Είναι η πρώτη φάση. 12 ομάδες δεν δήλωσαν συμμετοχή για διαφορετικούς λόγους η καθεμιά. Και οι ομάδες χωρίστηκαν σε 4 ζώνες με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια. Οι αγώνες θα είναι μονή και θα διεξαχθούν στις 26 Αυγούστου. Πρώτη ζώνη Απόλλων Παραλιμνίου Θράκη Φερών. Άρη Σαββάτου Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Μιλάμε τώρα, Βασίλη. Δεν τις ξέρω καν αυτές τις περιοχές. Ερμής Αμιντέου, από τα Μίδια το ξέρουμε. ΑΕΚΑ Λαμπακίου, Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, ΑΟ Καρδίας, κοντά σε μένα, μια χαρά. Λοιπόν, Αναγέννηση Πλαγιάς, γνωστή. Ηρακλής Πολυκάρπης, Καβάλα Γιάννητσα, εντάξει εδώ είναι γνωστό το ζευγάρι. Προκρίνεται λέει Άνι Φαγώνα, Μέγας Αλέξανδρος, Τρικάλων Ημαθίας. Και αυτή την ομάδα τη μάθαμε πέρσι, καθώς ήταν στον ομίλο του Ηρακλή στην τρίτη εθνική. Δεύτερη ζώνη, Οικονόμος Τσαριτσάνης, ΑΕ Μεσολογγίου, Μακεδονικός Φούφας, Νίκη Βόλου, στον οποίο αγωνίζεται και ο Πίτου Γκαρσία, πρώην μες του Άρη. Τηλικράτης, ΑΟ Σελάνων, Αστέρας Ιτέας, Θεσπρωτός, Παλιξουριακός, ΑΕΞηρο Βουνίου, να μια τρέλα. Τρίτη ζώνη, Διαγόρας Βραχνίκων, Αιωλικός, ΑΕΡ Μιονίδας, Δάφνη, Δαφνώνα, Θύελα Καμαρίου Κηφισιά, Κόρινθος Καλαμάτα, Κυθέρων Καπαρελίου, Πανσαμικός και τέταρτη ζώνη Αντίμαχος Θύελα Ραφίνας, γνωστή. Ηρακλής Ελευσίνας, Όφη Ιεράπετρας, γνωστός και Όφη Ιεράπετρας. Εθνικός ΑΟ Παλαιοχώρας και Χαλκίδα Επισκοπή, τα ζευγάρια της πρώτης φάσης του κυπέλου που θα έχει αρκετό ψωμί τη φετινή σεζόν. Αφού υπάρχουν αποφασιστικά διαφοροποίησεις όσον αφορά στον τρόπο διεξαγωγής τους, με την ΕΠΟ να βάζει και τους κυπελούχους των ΕΠΣ στην διαδικασία. Εδώ και περίπου 20 λεπτά ξεκινήσει και απογευματινή προπόνηση του Άρη στο ποδόσφαιρο μετά από το πρωινό πρόγραμμα για τους παίχτες που θα προπονηθούν φυσικά τώρα το απόγευμα με περισσότερη δροσιά. Παίζει ρόλο και οι καιρικές συνθήκες, ειδικά σε αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε και με αρκετή ζέστη σήμερα. Είναι η αλήθεια για τους ποδοσφαιριστές που θα έχουν και αύριο διπλή προπόνηση. Δεν χαρίζει ο Ερέρα. Μετά τα ρεπό το συνηθίζει κιόλας. Την Τετάρτη θα υπάρχει το ρεπό και Πέμπτη Παρασκευή θα μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία, μπορούμε να το πούμε, της ομάδας για το φιλικό με τον Πας Γιάννενα, που ακόμα δεν ξέρουμε πού θα πραγματοποιηθεί. Πρέπει να περιμένουμε να δουν πρώτα οι άνθρωποι του Καφτατζογλίου τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και κατά πόσο είναι σε θέση να φιλοξενήσει αυτή τη στιγμή ένα παιχνίδι. Γιατί γίνονται και κάποιες εργασίες συντήρησης, όπως με την ίδια λογική που ο Άρης θέλει να προφυλάξει το γήπεδο του, το ίδιο θέλουν να κάνουν και οι άνθρωποι του Ηρακλή. Αν βέβαια είναι το γήπεδο εντάξει, όπως λένε, δεν έχουν κανένα θέμα να το διαθέσουν, τονίζοντας μάλιστα ότι το Καφτατζόγλιο είναι στη διάθεση κάθε ομάδα της πόλης, εφόσον το χρειάζεται. Γι' αυτό και θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, αν όχι αύριο, μέχρι την Πέμπτη, θα έχουμε εικόνα όσον αφορά το Καφτατζόγλιο. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στο allaboutaris.com. Μέχρι το βράδυ θα υπάρχει ρεπορτάζ και από την άφηξη του Γκάρι Μαγκή στη Θεσσαλονίκη και ρεπορτάζ από την πρώτη προπόνηση του μπασκετικού Άρη, η οποία, αν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ξεκινήσει σε λίγο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, με την δεύτερη εκπομπή της εβδομάδας All About Άρης On Air.
Ακολουθεί ο φρέσκος και ανανεωμένος Γιώργος Ματζιούκης, ο οποίος επέστρεψε από την άδεια που είχε την προηγούμενη εβδομάδα και τον αναζητούσε ο λαός του Ηρακλή Βασίλη Καβάδη. Έτσι να τα λέμε αυτά. Έτσι, γιατί όντως πέραν την πλάκα, πέραν τηλεφωνήματα, λέγανε πού είναι ο Ματζιούκης. Όταν κάναμε εμείς 7:30. Λοιπόν, θα ακούσετε λοιπόν ώρα για μπλε με Γιώργο Ματζιούκη να στα πει όλα τα νεότερα από το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.